Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. 7 Οκτωβρίου, Δευτέρα, και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου δεν κάνει πίσω και στέλνει συγκεκριμένο μήνυμα σήμερα που κλείνει ένας χρόνος από τις επιθέσεις της Χαμάς. Θα δούμε και πού πάμε κυρίες και κύριοι στο Κυπριακό. Για την ώρα πάμε στο άτυπο δείπνο, αλλά από ό,τι φαίνεται με καμία προοπτική. Συνήλθε σήμερα και το Εθνικό Συμβούλιο. Ο Ερτσί Τατάρ, να σας πω σε νέες του δηλώσεις, σκοτώνει και την τελευταία ελπίδα. Θα δούμε τι λέχθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, τις αναφορές του Ερτσί Τατάρ, τώρα μας λέει για τα Βαρόσια. Θα δούμε τι είπαν οι αρχηγοί στον Πρόεδρο και ποιος διαφώνησε με τις κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και ενώ ο αρχηγός του κόμματος. Θα τα δούμε όλα σε λίγο, πρώτα τίτλους ειδήσεων. Μεγάλη ανησυχία για την τρύπα ασφάλεια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Λευκοσίας Νιαρός, ενώ προκάλεσε αναστάτωση. Επιτέθηκε με μαχαίρι σε νοσηλευτές, έφυγε κύριος χωρίς οι αστυνομικοί να του φορέσουν χειροπέδες. Εκ των υστέρων τον ψάχνουν για απόπειρα φόνου. Διαφορετικές αναγνώσεις για το άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης από αρχηγούς των κομμάτων εντός Εθνικού Συμβουλίου. Κάθετα αντίθετος ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ. Τι δήλωσαν οι υπόλοιποι και πώς απαντάει η κυβέρνηση. Ισραήλ και Χεσπολάχ κλιμακώνουν τη σύγκρουση ένα χρόνο από την έναρξη του πολέμου. Σε συναγερμό το Ισραήλ, ανήμερα της μαύρης επετείου της 7ης Οκτωβρίου, φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις. Συζητάμε τις εξελίξεις με τον πολιτικό αναλυτή Νίκο Κατσουρίδη, τόσο για το Κυπριακό, όσο και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η ακτινογραφία του χθεσινού αποτελέσματος του ΠΑΣΟΚ, το θρίλερ για τη δεύτερη θέση, οι θέσεις κλειδιά και τα μηνύματα των υποψηφίων με το βλέμμα στραμμένο στη δεύτερη Κυριακή. Εκτός ορίων και με προσωπικές επιθέσεις, συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ ένα μήνα πριν τις εκλογές. Για το νέο ένικο του Λευκού Οίκου. Για την ανακάλυψη του μάκρο RNA, νέας υποδιέρεσης του μορίου RNA, το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράφη και το ρόλο του στη γονιδιακή ρύθμιση. Θα δούμε κυρίες και κύριοι και τις εξέλιξεις στο Κυπριακό αλλά και στη Μέση Ανατολή. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με την επίθεση στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας από 29χρονο. Μας έρχεται αυτή η επίθεση. Να σας πω ότι διαβάζω πώς έχει συλληφθεί πριν από λίγο, 29χρονος. Να τα πάρουμε όμως, να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας για ποια υπόθεση μιλάμε. Χωρίς να προηγηθεί οτιδήποτε, 29χρονος δράστης της επίθεσης κατά νοσηλευτών και ιατρού του ΤΑΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας εισήλθε ανενόχλητος στα επίγοντα και άρχισε να βρίζει και να επιτίθεται στο προσωπικό. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες και μαρτυρίες από τη σκηνή του επεισοδίου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο και καταζητεί η αστυνομία, ως πριν από λίγο μας έλεγαν ότι τον ψάχνουν, επαναλαμβάνω ότι έγινε έτσι, έχει συλληφθεί, έγινε η σύλληψή του, του φόρεσα χειροπέδες. Είχε συχνές επισκέψεις, λένε οι πληροφορίες στο ΤΑΕΠ, ζητώντας συγκεκριμένα χάπια. Είναι μάλιστα πρόσωπο καλά γνωστό στην αστυνομία, καθώς έχει απασχολήσει για διάφορες υποθέσεις στην αστυνομία. Το δράστη συνεχίζει και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό το ΤΑΕ Λευκοσίας για υπόθεση απόπειρας αφώνου τελικά. Γι' αυτό τον αναζητούσα. Για το λόγο ότι ανέσυρε μαχαίρι, απείλησε το προσωπικό το πρωί του Σαββάτου. Σήμερα είχαμε 2 οριστά εργασίας, κατήλθαν οι νοσηλευτές, Παγκύπρια, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για το περιστατικό, που όπως υποστηρίζουν ξεχύλισε και το ποτήρι της οργής. Οι νοσηλευτές από τις 8 μέχρι και τις 10 εξυπηρετούσαν μόνο έκτακτα περιστατικά με προσωπικό ασφαλείας. Και όπως ανέφερα μιλώντας σε δημοσιογράφους, οι εκπρόσωποι του Συντεχνείου Πασική, Πασινό και Πασιδή υπέδειξαν πως δεν είναι η πρώτη φορά που πολίτες επιτίθενται στο προσωπικό. Μάλιστα, υπογράμμισαν πως ζητούν όπως αυξηθεί η αστυνόμευση με μόνιμο προσωπικό στο ΤΑΕΠ. Να μην δείχνουμε τη φωτογραφία, από τη στιγμή που τον έχουν εντοπίσει, είχε δοθεί αυτή η φωτογραφία, ώστε αν κάποιος τον δει να δώσει πληροφόρηση και να του φορέσουν χειροπέδες οι αστυνομικές αρχές. Τελικά, έτσι βγαίνοντας στο δελτίο, διαβάσαμε ότι του εντόπισα και του φόρεσαν χειροπέδες. Το θέμα όμως, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλο, γιατί και από πλευράς τους οι νοσηλευτές κάνουν φοβερές καταγγελίες. Ο πρόεδρος της Πασινό, Σάββας Ιακώβου, έχει πει ότι
Έχει βάλει ερωτήματα πώς μπήκε ο συγκεκριμένος και βγήκε κύριος, ενώ επιτέθηκε με μαχαίρι, απείλησε τους νοσηλευτές, τον γιατρό εκεί και έφυγε από τα χέρια της αστυνομίας και μετά τον έψαχναν για αυτό το περιστατικό. Να πούμε ότι ο πρόεδρος είχε και συνάντηση με τους νοσηλευτές σήμερα. Θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, αυτά να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μπάμπο Χαριλάου, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ. Και επειδή γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε από την νοσηλευτική, γνωρίζουμε ότι έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες ο κύριος Χαριλάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα, κύριε Χαριλάου, αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτές τις συμπεριφορές. Και αυτό το κενό, δηλαδή να αφήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επιτέθηκε σε νοσηλευτές, σε γιατρό, να τον αφήσουμε με τέτοιο τρόπο να φύγει, αν είναι έτσι τα πράγματα, προς άγνωστη κατεύθυνση και μετά να το ψάχνουμε για απόπειρα φόνου. Δεν ξέρω, τι γίνεται εκεί στα ΤΑΕΠ. Να πούμε, κυρία Ιωάννου, ότι το περιστατικό αυτό είναι καταδικαστέο, αλλά είναι και απαράδεκτο. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει σάκχον του μπόξ τους εργαζόμενους σε οποιονδήποτε τμήμα και δει στο τμήμα ατυχημάτων και επιβόντων περιστατικών, όπου οι λειτουργοί που εργάζονται εκεί έχουν ως κύρια αναποστολή στο να σώζουν ζωές. Δεν υπάρχει καμιά μα καμιά δικαιολογία. Στον χώρο όλων των νοσηλευτηρίων υπάρχουν ειδικοί αστιφύλακες και υπάρχουν και φρουροί ασφαλείας από ιδιωτική εταιρεία. Τα ίδια ερωτήματα που έχετε θέσει εσείς τα έχουμε θέσει και εμείς. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον αρχηγό αστυνομίας, ούτως ώστε να συζητήσουμε μαζί τους και να επαναξιολογήσουμε το ρόλο των ειδικών αστιφυλάκων που βρίσκονται εκεί, όπου η δουλειά τους είναι να περιπολούν, να προλαμβάνουν καταστάσεις και να παρεμβαίνουν εκεί και όπου χρειάζεται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Δεν γνωρίζουμε γιατί αφέθηκε να φύγει το άτομο αυτό και μετέπειτα να το ψάχνουμε για να το βρούμε. Αυτό θα το ψάξει η αστυνομία, θα δει κατά πόσον ήταν παρόν όταν ήρθε η αστυνομία στο χώρο ή όχι. Η προσπάθεια μας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στους χώρους αυτούς. Ξοδεύεται έναν πολύ μεγάλο κονδύλι από πλευράς οργανισμού για τους μισθούς των ειδικών αστιφυλάκων και για τους φρουρούς ασφαλείας και θα θέλαμε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες αυτές οι υπηρεσίες, ούτως ώστε το προσωπικό που εργάζεται στους συγκεκριμένους χώρους, αλλά και στους υπόλοιπους άλλους χώρους, όπως είναι τα εξωτερικά ιατρία, οι κλινικές, η θαλάμη, να υπάρχει ασφάλεια. Να νιώθουν την ασφάλεια. Όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να την νιώθει το προσωπικό για να μπορεί να αποδώσει στα μέγιστα στην αποστολή που του έχει ανατοπεί. Το θέμα που τίθεται πρώτα απ' όλα είναι αν έγινε σωστή αξιολόγηση και δόθηκε χρόνος για να καταλάβουν και να αντιληφθούν άπαντες, αν είναι σε θέση ο συγκεκριμένος να φύγει από εκεί χωρίς να του φορέσουν χειροπέδες. Δηλαδή, μπορούσαμε να έχουμε χειρότερα φεύγοντας από το Γενικό Νοσοκομείο, φεύγοντας από τις πρώτες βοήθειες, να επιτεθεί του οποιοδήποτε από τη στιγμή που είχε βγάλει τέτοιου είδους συμπεριφορά, κύριε Χαριλάου. Δηλαδή, τίθενται διάφορα ερωτήματα. Και από την άλλη, και καλά τα λέτε, και συμφωνώ μαζί σας, δεν γίνεται ο άλλος να πηγαίνει εκεί να βγάλει το μεροκάματό του και ο άλλος ή άλλοι είναι από τους νοσηλευτές, από τους γραμματείς που βρίσκονται εκεί, από τους ιατρούς που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, είναι έκτακτα περιστατικά. Μπορεί να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και να έχουν... Και καθυστέρηση. Ναι, πραγματικά, αυτό το οποίο παρατηρείται, όλη αυτή η καθυστέρηση, δηλαδή να τους στρέφει την προσοχή ένας και με τέτοιου είδους συμπεριφορά και κάποιος άλλος συνάνθρωπός σας μπορεί να δίνει μάχη για τη ζωή του. Ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Και επαναλαμβάνω ότι και σε περιπτώσεις ακόμη που κάποιος επισκέπτεται το ΤΑΕΠ και υπάρχει χρόνος αναμονής, δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε αντίδραση, η οποιαδήποτε
μορφή βίας, είτε αυτή είναι λεκτική, γιατί είναι πολύ συχνή η λεκτική βία, η εξύβριση του προσωπικού, οι απειλητικές διαθέσεις προς το προσωπικό, η ψυχολογική βία, η σωματική βία, που δεν είναι η πρώτη φορά που ασκήθηκε, δεν δικαιολογείται. Να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι οι άνθρωποι που πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους ή απειλείται η ζωή τους, τη χάνουν άμεσης προτεραιότητας. Αμέσως το προσωπικό θα τους εξυπηρετήσει και θα τους σώσει τη ζωή. Εκείνοι οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις είναι άτομα, και είναι αποδεδειγμένο αυτό το οποίο λέω, είναι άτομα τα οποία στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε καν να είναι στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Θα έπρεπε να ήταν στον προσωπικό τους γιατρών και όχι να βρίσκονται στα επίγοντα. Είναι αυτοί οι οποίοι φωνασκούν, είναι αυτοί οι οποίοι απειλούν, είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν ότι μόλις πατήσουν το πόδι τους στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών, πρέπει να αφήσουμε τον πολυτραυματία, να αφήσουμε τον εφραγματία ή τον οποιονδήποτε άλλο που κινδυνεύει η ζωή του, για να τους εξυπηρετήσουμε. Γιατί δεν θέλουν να περιμένουν. Σε επόμενη περίπτωση, το άτομο αυτό δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια. Δεν επέτυχε διαλογής. Δεν έκαμε εγγραφή. Μπήκε στον χώρο υποδοχής και προέβηκε σε όλες εκείνες τις ενέργειες και έφυγε ανενόχλητος σαν κύριος. Εδώ είναι που θέλουμε να ερευνήσουμε το περιστατικό για να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Και αυτό θα φανεί μέσα από τη διερεύνηση του ίδιου του προσωπικού. Λοιπόν, και σήμερα είχαμε, διάβαζα πριν από λίγο, ότι επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία μεταξύ του ΟΚΙΠΗ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στα κρατικά νοσηλευτήρια. Στα ΣΥΝ, και αυτό, κύριε Χαριλάου. Ναι, σήμερα έγινε η συνάντηση με όλες τις εκπροσώπους όλων των συνδικαλιστικών φορέων για τη συλλογική σύμβαση. Μετά από αρκετή συζήτηση, μπορούμε να πούμε, μέσα από έναν επικοδομητικό διάλογο, επιτέχθηκε συμφωνία και τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί η συλλογική σύμβαση, όπου με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει η εργασιακή ειρήνη και θα διασφαλιστεί η ασφάλεια, η εργασιακή ασφάλεια των, και η εξέλιξη των εργαζομένων. Είναι ένα θετικό αυτό το πράγμα, το οποίο χαιρετίζομαι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός θα πάει μπροστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάναμε αυτή την παρένθεση, πρώτο θέμα, και εξηγήσαμε το γιατί, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως όμως να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στις φλόγες η Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να συνεχίζει το ανελαίητο σφυροκόπημα της Γάζας και του Λιβάνου, ενώ θέμα χρόνου θεωρείται η επίθεσή του στο Ιράν, ένα χρόνο μετά την εισβολή της Χαμάς, καταγράφονται ισορροπίες τρόμου και η κατάσταση έχει ξεφύγει. Άλλη μία νύχτα που η Βηρυτό συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις. Ανήμερα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, πύρινες μπάλες καίνε τον ουρανό, ενώ οι δονήσεις προκαλούν καταρρεύσεις κτηρίων. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει νέα εντολή εκένωσης. Την ίδια στιγμή, βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ στη Χάιφα του Βορείου Ισραήλ. Εκεί βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η δημοσιογραφική ομάδα του Earth News. Ορισμένες από τις ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεσμπολάχ λίγο μετά τις 11:30 τη νύχτα έπεσαν σε προάστιο της Χάιφα, προκαλώντας κρατήρα αλλά και σημαντικές φθορές σε παρακείμενα κτίρια. To see what happened here and all the policemen and everything here is it's mess and everything here it's a rocket, it's a like bomb from the rocket, it's crazy. Πύραυλος χτύπησε ένα εστιατόριο και πολυκατοικίες. I went inside and I found 4 people injured between minor to moderate and then I just went out, I called the emergency forces to get first responders. Ο σιδερένιος στόλος παράλληλα αναχέτησε δεκάδες πυράβλους που στόχευαν το Κυριάτις Μονά. Ο Ισραηλός Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους στρατιώτες στο Βόρειο Ισραήλ για να τους εμψυχώσει. Ανάχου μεσανίμ εταμψιούτ μη κατσέ ελ κατσέ. Βεκόλα όλα μισταέ. Με αμακότ σε ατέμ ανχητήμ αλ ουιβένου. ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. שלא מאפשר המראה ואין שום פגיעה ברציפות שלנו. ומי שחושב שדרך ניסיון לפגוע בישראל, הוא ירתיע אותנו מלהגיב, שיסתכל על מה קורה בעזה ועל מה קורה בבירות. Τα πλήγματα της Χεσμπολάχ δεν σταμάτησαν ούτε σήμερα το πρωί.
Μπαράζ ρουκετών χτύπησαν σπίτια και πολλά αυτοκίνητα στην κοινότητα Κφαρ Βραντίμ στο βόρειο Ισραήλ. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες. Η Χεζμπολάχ, με αφορμή την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, αποκάλεσε το Ισραήλ καρκίνωμα που πρέπει να εξαφανιστεί όσο χρόνο και αν χρειαστεί. Ο ΙΕ από την πλευρά του δήλωσε ότι αρκετοί από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν παραβιάσει τη διεθνή ανθρωπιστική νομοθεσία. Λοιπόν, θα κάνουμε συζήτηση σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το μακελιό που προκάλεσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και οδήγησε στον καταστροφικό πόλεμο της Γάζας, έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη γενοκτονία στη Γάζα, όπως έχει πει, λέγοντας πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ αργά ή γρήγορα θα πληρώσει το τίμημα αυτής της γενοκτονίας που διενεργεί εδώ και ένα χρόνο και εξακολουθεί να συνεχίζεται. Ως μια κοινή συμμαχία, λέει, της ανθρωπότητας, σταμάτησε το Χίτλερ, έτσι και ο Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο θα σταματήσουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό έγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας το Ισραήλ. Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τις εξελίξεις στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε σήμερα και εξέτασε τα δεδομένα που αφορούν το Κυπριακό. Υπό το πρίσμα των δηλώσεων και του Ταγίπ Ερντογάν και του Ερσί Τατάρ, θα σας δώσω σε λίγο και τις νέες δηλώσεις του Ερσί Τατάρ, που συνεχίζουν το αφήγημα για δύο κράτη και μας λένε κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Σήμερα ο Ερσί Τατάρ μας μίλησε και για τα Βαρόσια. Ο πρόεδρος ετοιμάζεται λοιπόν για το άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης, έχοντας δίπλα του όλη την ηγεσία του πολιτικού τόπου, πλην του ΕΛΑΜ, το οποίο ξεκαθαρίζει πως ο πρόεδρος δεν πρέπει να πάει στο δείπνο, λόγω ακριβώς της τουρκικής αδιαλαξίας. Θα δούμε τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων, κυρίες και κύριοι, που στηρίζουν τον πρόεδρο. Θα σας δώσω σε λίγο και τις δηλώσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας που έκανε στη Λεμεσό και σε λίγο θα κάνουμε συζήτηση. Ανεξάρτητα όμως από τη στάση την οποία θα τηρήσει η τουρκική πλευρά, εμείς πρέπει να επιμένουμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διεκόπηκαν, διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Στη βάση των παραμέτρων και της φιλοσοφίας που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας και των συγκλήσεων που είχαν επιτευχθεί μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Τι εννοούμε, τα ζητήματα της διακυβέρνησης, την πολιτική ισότητα, τα έξι σημεία του πλαισίου Κιουτέρα. Που θέλουμε να αποδείξουμε ότι πράγματι θέλουμε να τερματιστεί το μακροβιότερο αδιέξοδο που υπάρχει ποτέ στο Κυπριακό και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στο Κράν Μοντανά. Φυσικά θεωρούμε ότι αυτή η συνάντηση θα πρέπει να διεξαχθεί μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχθεί η δική μας πλευρά την αλλαγή της βάσης της διαπραγμάτευσης του Κυπριακού. Θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και παράνομου επικισμού. Άρα λοιπόν να συζητηθούν καταρχήν τα θέματα των εγγυήσεων, της ασφάλειας και της πλήρους αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων πριν από την εφαρμογή της οποιασδήποτε μορφής λύσης. Έχουμε επαναλάβει στον Πρόεδρο την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις προσπάθειες για επανάρξη των διαπραγματεύσεων, θα έχει την στήριξή μας και καθ' όλη τη διάρκεια των επαφών έχουμε δηλώσει την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε με όποιους τρόπους προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και της διαπραγματευτικής του δυνατότητας αλλά και προς προώθηση των σωστών στόχων που έχει θέσει η πλευρά μας. Βέβαια δεν αρκεί να ρίξεις μια πέτρα σε λιμνάζοντα νερά, δεν αρκεί με άλλα λόγια να μην γίνει αναφορά στα δύο κράτη. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να διασφαλίσουν μια λύση σύμφωνη με τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς θα βλέπει τα πράγματα του ΕΛΑ. Έχουμε εκφράσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διαφωνία μας για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και το κατάλληλο κλίμα ώστε να γίνουν θετικές συζητήσεις για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Επομένως, το ζητούμενο είναι να χαραχτεί μια νέα στρατηγική, η οποία θα έχει ως στόχο να περιορίσει την στρατηγική που ακολουθεί.
Λοιπόν, θα δώσω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγιναν και δηλώσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου το μεσημέρι. Όμως έχουμε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενισχυμένος, λέει, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη μετά τη σημερινή σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου. Σε δηλώσεις του, λοιπόν, στην Λεμεσό και ρωτηθείς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι νιώθω ιδιαίτερα ενισχυμένος μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη σε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα, με απόλυτο σεβασμό σε δεχόμενες τυχό διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά επειδή με ρωτάτε προσωπικά πώς νιώθω, θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική, επικοδομητική. Γι' αυτό λέει, μεταβαίνω στη Νέα Υόρκη πιο ενισχυμένος για αυτό το κρίσιμο ραντεβού. Ένα ραντεβού που για μας ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Να προκύψει θετικό αποτέλεσμα. Και το θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από το να δημιουργηθούν δεδομένα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Σεβασμός, λέει, και στην αντίθετη άποψη, ενώντας φυσικά το ΕΛΑΜ, οι δηλώσεις που είχαν γίνει από πλευράς του Προέδρου του κόμματος. Θα πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Νίκο Κατσουρίδη, πολιτικός αναλυτής. Θα τα δούμε τα δεδομένα με τον κύριο Κατσουρίδη. Απλά θέλω να βάλω στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και τις δηλώσεις του Ερσί Τατάρ, ο οποίος, ενώ γίνονται όλα αυτά και συζητήσεις και η ανάγκη να αρχίσουν οι συνομιλίες, να σπάσει ο πάγος, να σπάσει το αδιέξοδο, να συνεχίσουμε από εκεί που έχουμε μείνει το 2017, ο Θεός και η ψυχή μας, ας συμφωνήσουμε που έχουμε μείνει το 2017. Αντιλαμβάνεστε πόσες συζητήσεις κάναμε. Ποτέ δεν έχουμε αντιληφθεί τις αναγνώσεις που γίνονται, γιατί δεν συμφωνούν οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου που έχουμε μείνει στο Κράν Μοντανά. Αλλιώς τα βλέπουν τα πράγματα κάποιοι και αλλιώς οι υπόλοιποι κάποιοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ο Ερσί Τατάρ. Μακροπρόθεσμη, λέει, στόχη είναι η κατεδάφιση και ανοικοδόμηση κάποιων κτηρίων και ανακαίνιση ορισμένων άλλων στο Βαρόσι, κάτι που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας του ψευδοκράτους. Αυτό αναφέρει ο Ερσί Τατάρ. Λοιπόν, για την τέταρτη επέτειο από το παράνομο άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής της Αμοχώστου του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι η κίνηση αυτή ξεκίνησε από την περίοδο που ίδιος ήταν, λέει, πρωθυπουργός του ψευδοκράτους. Και το άνοιγμα συνέβαλε σημαντικά οικονομικά και πολιτικά ωφέλη είχαν μέσα από αυτή την κίνηση. Τώρα, μας λέει ότι ο αριθμός των επισκεπτών ανέρχεται στα 2,2 εκατομμύρια από την πρώτη μέρα ανοίγματος του Βαρουσιού. Το 90% των τουριστών που έρχονται επισκέφθηκα σίγουρα, λέει, το Βαρόσι. Το Βαρόσι είναι μια περιοχή υπό την κυριαρχία μας. Προσέξτε τις λέξεις που έχει εισάξει πλέον στο λεξιλόγιο του και σε συνεντεύξεις του Ερσί Τατάρ, στην κυριαρχία μας, ανοίγοντας την περιοχή προς χρήση για το κοινό, εκπληρώσαμε την πολιτική των δύο κρατών με ίση κυριαρχία και το ίσο διεθνές καθεστώς που ακολουθούμε. Το άνοιγμα του Βαρουσιού συμπλήρωση είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και υποστήριξε, ακούστε, και τα μαθήματα ιστορίας και αντιλαμβάνεστε τώρα, και στη συνάντηση, στο δείπνο με τον Αντώνιο Κουτέρες, τα ίδια θα λέει, δεν θα σιωπήσει. Υποστήριξε, λοιπόν, ότι μετά το 1571 το μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου μετατράπηκε σε ιδιοκτησία βακουφίων και η Αγγλία μεταβίβασε, λέει, την ιδιοκτησία των βαγκούφικων στο Βαρόσι στους Ελληνοκύπριους, αντίθετα με τη συμφωνία που έγινε το 1878. Και τι μας λέει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, αλλά το επαναφέρει λίγο πριν το ταξίδι της Νέας Υόρκης. Αυτή τη στιγμή, λέει, η διοίκηση των Κυπριακών Ιδρυμάτων, ΕΦΚΑΦ, εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα και τη μεταβίβαση των περιουσιών τους. Έχουν στάσεις για τη μεταβίβαση, λέει. Το δικαστικό σώμα λαμβάνει υπόψη αυτή την κατάσταση και μας λέει ότι επιχειρούν να τα πάρουν πίσω. Αυτό, να έχουν αυτή το λόγο. Μπλέκουν μέσα του ΕΦΚΑ, αναγνωρίζουν ότι εκεί ίσως να έχουν πρόβλημα και παίρνουν το όλο θέμα στα δικαστήρια. Αυτό μας λέει. Λοιπόν, ο Ερσί Τατάρ υπενθύμησε ότι το Βαρόσι ήρθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΑΝΑ το 2004 και το συνομιλίο του Κράν Μοντανά το 2017 και συζητήθηκε η επιστροφή τους
στους Ελληνοκύπριους, λέει. Οι Ελληνοκύπροι δεν ήθελαν ούτε ομοσπονδία ούτε το Βαρόσι. Γι' αυτό το λόγο οι διαπραγματεύσεις με βάση την ομοσπονδία αποτελούν πλέον παρελθόν. Δήλωσε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου θα συνεχίσει το δικό του δρόμο από εδώ και στο εξής, λέγοντας ως κυρίαρχο κράτος όλα τα δικαιώματα διάθεσης στο Βαρόσι ανήκουν σε εμάς. Αυτή είναι η ιστορία, αυτό είναι το αφήγημα του Ερσίτ Τατάρ, λίγο πριν πάει στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Κατσουρίδης, πολιτικός αναλυτής. Θα προσπαθήσουμε να μας διαφωτίσει ο κύριος Κατσουρίδης. Ακούγοντας όλα αυτά, ακούγοντας τους αρχηγούς των κομμάτων, ακούγοντας και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαβάζοντας, ακούγοντας όλους. Κύριε Κατσουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι και να κρατήσουμε, κύριε Κατσουρίδη, να κρατήσουμε ότι πάμε σε αυτό το άτυπο δείπνο και ο Θεός βοηθός. Καταρχάς, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα κάθε εβδομάδα να συζητούμε τις δηλώσεις του κυρίου Τατάρ. Mm-hmm. Είναι ανιστόρητες τοποθετήσεις και θα προσθέσω και τοποθετήσεις αδιέξοδες, αν τον ενδιαφέρει, που αμφιβάλλαν τον ενδιαφέρει βέβαια, η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Γιατί το να λέει ό,τι θέλει ο ίδιος είναι ένα πράγμα. Από τη στιγμή που κανένας δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής στην πράξη, το μέλλον των Τουρκοκυπρίων είναι πολύ χειρότερο από το τι προδιαγράφεται για εμάς, σαν Ελληνοκύπριους εννοώ, εάν και εφόσον μπορέσει να προωθήσει τα σχέδια του κύριος Τατάρ. Θα απορροφηθούν εντελώς από την Τουρκία. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας και ήδη επίσης το αντιλαμβάνονται. Τώρα, τι μπορεί κάποιος να αναμένει. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαχωρίζουμε ευθύς εξ αρχής. Το έχω ξαναπεί, αλλά φαίνεται ότι Δεν γίνεται. Ναι. Όχι κατανοητόν, αρνούνται οι πολιτικοί ηγέτες να αναγνωρίσουν μια πραγματικότητα. Τι εννοώ, ακούγοντας τους και σήμερα. Η διαπραγμάτευση, οι επαφές, οι διαβουλεύσεις γίνονται για να φτάσουμε σε συνομιλίες, αν γίνει κατορθωτό, αλλά πάνω σε ποια βάση. Αυτοί που προνοούν τα ψηφίσματα των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, η πολιτική με ΩΜΙΚΡΟΙΟΤΑ και τα πολιτικά κόμματα που διαφωνούν με αυτήν την βάση δεν μπορεί να προσπαθούν να εστιάσουν τη διαφωνία τους ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εξ αρχής διαφωνούν με το στόχο. Ναι. Εγώ θα θεωρούσα πολύ πιο ειλικρινές και πολύ πιο διοντολογικό να πούν ότι διαφωνώ με το ότι μεταβαίνει ο πρόεδρος, γιατί διαφωνώ με συνομιλίες που θα έχουν στα βάση τα ψηφίσματα των ΗΠΑ. Λοιπόν, άρα οι υπόλοιποι τώρα πρέπει να κρίνουν και να κρίνουν και ήδη, αφού συμφωνούν στο στρατηγικό στόχο, κατά πόσο οι κινήσεις που έγιναν και έχουμε φτάσει στην τριημερή αυτήν την άτυπη, ναι, όπως θέλετε πέστε μη, στα μέσα του Οκτώβρη, ήταν αυτά που ζητούσα. Τι ζητούσα δηλαδή. Κινητικότητα υπήρξε. Ναι. Εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε και υπάρχει. Ναι. Εμπλοκή των ΗΠΑ υπήρξε και υπάρχει. Άρα οι στόχοι που ετέθηκαν έχουν επιτευχθεί. Και τώρα φτάνουμε στο διατάφτα όμως. Ναι. Και τι παρακολουθούμε. Λένε για παράδειγμα, ξεκινούν εκείνοι που επαναλαμβάνουν συμφωνούν με το στρατηγικό στόχο, δηλαδή την πάση λύση με βάση τα Ηνωμένα Έθνη, και ο καθένας υπαγορεύει στον πρόεδρο τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να είναι σωστός. Ο ένας λέει, ας πούμε, να δεχτείς χωρίς καμιά συζήτηση τα 6 σημεία του πλαισίου Κουτέρα. Μάλιστα. Τα οποία είναι επικεφαλίδες. Ο άλλος λέει και τα σημεία του Κουτέρα και όλες τις συγκλήσεις που υπήρξαν μέχρι σήμερα. Άρα με δύο λόγια, ο καθένας αυτό που υποβάλλει είναι το εξής. Για να είσαι συνεπής, κύριε Πρόεδρε, δέχτω την πολιτική μου. Αυτόν του λέει.
Και το ερώτημα είναι, ποιο είναι το νόημα εμείς να συζητούμε μεταξύ μας, ας θα πρέπει για παράδειγμα να γίνονται χτες όλες τις συγκλήσεις ή ας συζητηθεί τα έξι σημεία του πλαισίου Κουτέρες και οτιδήποτε άλλο, όταν ο άλλος έχει τη θέση και τη στάση που έχετε περιγράψει εισαγωγικά εσείς. Ναι. Λοιπόν, το διατάφτα τώρα είναι η ώρα της αλήθειας, είναι η εξής. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο καθένας καταλαβαίνει τι θα πει. Και ο κύριος Σταρατά, το πιο πιθανό, θα επαναλάβει αυτές τις θέσεις. Σίγουρα όχι με τον τρόπο που τα λέει η δημοσία, αλλά επί της ουσίας. Δηλαδή θα πάει εκεί να πει ότι, ξέρετε, είχαν την ευκαιρία, την απέλεσαν οι Ελληνοκύπροι, δεν μπορούμε να συζητούμε ομοσπονδία. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε, θα το κάνει ξανά. Όχι, ναι. Τώρα είναι διαφορετικό. Ναι. Για ποιον λόγο ο Γενικός Γραμματέας έστειλε την κυρία Νορκή, είναι και 6 μήνες, ναι, και ανέλαβε αυτή την προσπάθεια, για να διαγνώσει αν υπάρχει κοινό έδαφος επανέναρξης των συνομιλιών. Η μία πλευρά θα του πει ναι, στη βάση των δικών σας αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση του πλαισίου Κουτέρες, εκεί που μείναμε στο δεύτερο τα γνωστά για να μην παίρνω το χρόνο σας. Και ο άλλος θα λέει δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε πάνω σε αυτήν τη βάση. Είναι η στιγμή που πρέπει ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος όντως εκατέβαλε προσπάθειες αυτήν την φορά, αρκετές, να πάρει θέση όπως επήρα στο παρελθόν και άλλοι, όπως τον Μπούτρος Μπουτροσκάρη, όπως τον Μπουριάρ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας. Η Γενική Γραμματέας είχα πάρει θέση, κύριε Κατσούρη, αλήθεια. Θα το έλεγα τώρα. Είχαν τοποθετηθεί, δεν έκαναν τους πόντιους Πιλάτους. Αυτή είναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να, διαφορετικά ο ίδιος, όταν θα πάει να εκθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας το λόγο που δεν επαναρχίζουν οι συνομιλίες, τι θα πει. Ότι εγώ Γενικός Γραμματέας δεν τα κατάφερα, είμαι κακός διπλωμάτης, η ελληνοκυπριακή πλευρά αρνήθηκε. Δεν γίνεται. Επιτέλους, πρέπει να δεχτεί αλήθεια. Ναι. Τι θα ακολουθήσει, αυτό θα το δούμε από πλευρά Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι. Κύριε Κατσουρίδη, αν σας ρωτήσω τώρα. Εμείς βλέπουμε τον Ερσί Τατάρ, καλός ή κακός, με αυτόν έχουμε να κάνουμε. Έτσι, και πίσω από τον Ερσί Τατάρ είναι η Τουρκία. Αυτό το έχουμε μάθει, αυτό το γνωρίζουμε. Θα πάει εκεί και θα πει αυτό το αφήγημα με τέτοιο τόνο, με πιο ήπια μορφή τόνο, με διπλωματική γλώσσα, δεν ξέρω. Πάντως αυτά θα πει σε αυτό το άτυπο δείπνο. Εκτός αν μας κάνει την έκπληξη που δεν το βλέπω, δεν είναι για εκπλήξεις του Ερσί Τατάρ, ενώ θετικές εκπλήξεις. Φεύγοντας από αυτό το άτυπο δείπνο, κύριε Κατσουρίδη, αν ο Αντώνιο Κουτέρες δει αυτή την αδιάλλακτη στάση ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνομιλίες, συζητήσεις, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο δικό του πλαίσιο, όπως το όρισε, όπως το περιέγραψε, τέλος πάντων, και ο κύριος Κουτέρες το 2017, που το γνωρίζει και ο ίδιος και γνωρίζει και τα κάθια και οι δηλώσεις του είναι εκεί και τα είπε και αυτός και γνωρίζει τι συμβαίνει εδώ στην Κύπρο. Τότε πού πάμε, κύριε Κατσουρίδη, δηλαδή, να το βάλω, το θέσω διαφορετικά. Τι δεν πρέπει να πάρουμε και να φύγουμε από τη Νέα Υόρκη, από αυτό το άτυπο δείπνο. Μα δεν υπάρχει τι να πάρεις ή τι να φύγεις, από τη στιγμή που είναι άτυπο. Γι' αυτό ουσιαστικά ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος θα πει τη συγκεκριμένη συνάντηση ανήκει στο Γενικό Γραμματέα. Όμως πριν πάμε εκεί, θέλω να πω το εξής. Δεν αποκλείω ο κύριος Σταντάρ από τη μια να πει τις θέσεις του, αλλά από την άλλη να αφήσει περιθώριο για επόμενη συνάντηση. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ποιες ήταν οι θέσεις, δηλαδή η Τουρκία ουσιαστικά. Ναι. Έλεγε ότι δεν είχε λόγο και δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε μια συνάντηση αν δεν διασφάλιζε προκαταβολικά την κυριαρχική ισότητα. Και τελικά πάει στη συνάντηση, ανεξαρτήτως τι θα. Γιατί πάει στη συνάντηση. Προφανώς γιατί του πήρε η Τουρκία να πάει και να κάνουν ένα χειρισμό που είναι συμφωνημένος και θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία. Γιατί όμως η Τουρκία έκαμε αυτή την κίνηση. Ναι. Εγώ θέλω να σας το συνδέσω με κάτι άλλο. Ναι.
Η Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό δήλωνε την προσπάθεια να είναι ο ηγέτης των μουσουλμανικών κρατών και των μουσουλμανικών λαών, ότι αν τολμήσει το Ισραήλ να χτυπήσει τον Λίβανο, θα αντιδράσει. Ναι. Ποια ήταν η αντίδραση, η ΔΕ. Ναι. Αντίθετα, έναν παράπονο του κυρίου Ερντογάν ότι είναι και η Τουρκία στους στόχους του Ισραήλ. Ναι, ακριβώς. Αφού είναι στους στόχους του Ισραήλ και αφού χτυπά τον Λίβανο, γιατί δεν κάνει τίποτε. Γιατί καταλαβαίνει τώρα την κρίση μου. Ναι. Ότι αν έχουμε μία ευρύτερη ανάπτυξη, σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι δίπλα στο Ισραήλ, αλλά εκείνος να χτυπήσει το Ισραήλ δεν μπορεί. Αλλά πιστεύω, εγώ προσωπικά, ότι δεν ανησυχεί και κάτι άλλο. Σε μια ευρύτερη ανάπτυξη στην περιοχή θα πάρουν όλα φωτιά. Και εκτιμώ ότι η Τουρκία ανησυχεί, γιατί μπορεί να πάρει φωτιά και το κουρδικό. Ναι. Έχει τα δικά της. Δεν νομίζω ότι ξεχνάει η Τουρκία ότι επί Υπουργείας Εξωτερικών της Χίλαρη Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε γίνει επεξεργασία συγκεκριμένου σχεδίου για ίδρυση κουρδικού κράτους. Ναι. Έστω και αν μετά οι εξελίξεις δεν άφησαν να προωθηθεί αυτή η ιδέα. Ναι. Αλλά και για τους ίδιους τους Κούρδους μπορεί να είναι μια ευκαιρία, μια τέτοια σύρραξη. Ίσως να επηρεαστούν οι σχέσεις και με άλλα κράτη σε μια ευρύτερη τέτοια αναταραχή. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα να συμβεί αυτό που σας είπα, δηλαδή χωρίς να υποχωρήσει από τις θέσεις του, να αφήσει περιθώριο για επόμενη συνάντηση. Τώρα, αν δεν συμβεί αυτό, που ήταν το ερώτημα σας, η καθήκον του Γενικού Γραμματέα είναι να πάει να εκθέσει την πραγματικότητα. Και συνδυάζοντας τον αυτό που σας είπα πριν, ναι, για τη στάση της Τουρκίας αυτήν τη στιγμή απέναντι στο Ισραήλ, εγώ θα ξαναθέσω ένα θέμα που επιμένω να το λέω. Η στάση των εταίρων μας, υπό την έννοια ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε ενταγμένοι στη Δύση, απέναντι στο Ισραήλ αποδεικνύει ότι όταν θέλουν μπορούν. Ναι. Άρα μπορούν να πιέσουν την Τουρκία. Έχουν διάφορους τρόπους. Να μην τους ξαναναλύσουμε. Και να υπάρξει μια πραγματική κίνηση. Τώρα θα φανεί αλήθεια για όλους, διότι δεν μπορεί από τη μια να θέλουν την Κύπρο πυλώνα σταθερότητας και ούτω καθεξής όπως μας ονομάζουν, να έχουν πρόσβαση για διάφορα ζητήματα με βάση την Κυπριακή Δημοκρατία, να παίρνουν όλα αυτά που θέλουν και να μην δίνουν τίποτα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή η κατάσταση, άρα και εμείς, για να κλείσω, ναι, πρέπει να διεκδικούμε προς κάθε κατεύθυνση. Και στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά και στο τραπέζι των διμερών και πολυμερών επαφών με τα διάφορα κράτη που δηλώνουν εκείνα, ναι, ότι είμαστε δικοί τους εταίροι. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Αντώνιο Κουτέρες είναι να ξεκαθαρίσει στον Ερσί Τατάρ και κατ' επέκταση στην Τουρκία ότι το πλαίσιο που συζητάμε είναι το πλαίσιο εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό να το κάνει ξεκάθαρο για να τελειώνουμε μία και έξω. Ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία για συζητήσεις δύο κρατών και όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει. Είναι το ένα. Το δεύτερο. Αγαπητοί μου, Νατάζα, ναι, η πρώτη προσβολή, ναι, με τη θέση που παίρνει η Τουρκία και ο Τατάρ, η πρώτη προσβολή κατευθύνεται προς τα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια, αυτό και είναι. Τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να φύγουμε από αυτό το άτυπο δείπνο και με κάποιο τρόπο να έχουμε συνέχεια. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε το 2017 και να ψάχνουμε τρόπο πλέον ξανά να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να πιούμε έναν καφέ, να πάμε σε δείπνο, να πάμε σε συνομιλίες. Άρα πρέπει να μείνει ανοιχτό το παράθυρο. Γιατί οι συζητήσεις καλό κάνουν, κακό δεν κάνουν. Και να κρατάμε μια επαφή. Και το άλλο, κύριε Κατσουρίδη, και κλείνω, ο Χακάφιτα θα είναι τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα. Είναι και τα ελληνοτουρκικά. Που κάπως συνδέονται αυτά και φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχές του 25, θα βρίσκεται στην Τουρκία.
Άρα, εάν γίνει μια σωστή προετοιμασία, αν αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο, πολλά αν λέω, αλλά εκεί φαίνεται ότι πηγαίνει το πράγμα. Αν αρχίσουμε και χτίζουμε, ίσως βρεθεί τρόπος να πιεστεί η Τουρκία, όπως μας τα έχετε περιγράψει κι εσείς, και να έχουμε κάπως θετική εξέλιξη. Είναι πιθανό, αρκεί θα επαναλάβω δύο λέξεις. Εμείς να διεκδικούμε και η Ελλάδα να μην σταθερή σε θέσεις αρχών. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κατσουρίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι θα μείνουμε λίγο στα του Κυπριακού. Είχαμε μία έτσι ανάρτηση περίεργη από τον κύριο Κρίστη Ρενταφυλλίδη, νομικό, είναι και πολιτικός. Δρυμία λεκτική επίθεση συγκεκριμένα εξαπέλυσε ο Κρίστη Ρενταφυλλίδης κατά του Φιδία Παναγιώτου, με αφορμή μία φωτογραφία που φέρεται να εντόπισε ο γνωστός δικηγόρος, η οποία μάλιστα απεικονίζει τον νεαρό ευρωβουλευτή σε ξενοδοχείο της Κερίνης να πίνει ναργιλέ και να κάνει διακοπές. Αυτά έχει γράψει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Δεν θα πω πώς τον χαρακτηρίζει. Τον ενόχλησε αυτά τα οποία είδε, αυτές τις αναρτήσεις, και έκανε αυτή την έντονη τοποθέτηση, επίθεση λεκτική προς τον ευρωβουλευτή. Είπε διάφορα ο κύριος Τριανταφυλλίδης και για το θέμα της εκλογής και εκπροσώπηση και ποιους εκπροσωπεί. Είναι μεγάλη κουβέντα. Σε κάποια φάση θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα για να δούμε πού πηγαίνουμε σε σχέση και με τις εκλογές του 26, ποιοι θα είναι υποψήφοι, αν αλλάζει ο τρόπος επιλογής των προσώπων, αν είναι παράδειγμα προς αποφυγή ο Φιδίας ο Παναγιώτου ή θα ακολουθήσουν κι άλλοι τα βήματά του. Θα το δούμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε όμως Ελλάδα και να δούμε τις εξελίξεις που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Την ερχόμενη Κυριακή θα κριθεί ποιος θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, με τη μάχη να δίνεται ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα. Στο χθεσινό πρώτο γύρο ψήφισα κοντά σε 400.000 μέλη και φίλοι του κόμματος και πρώτος με διαφορά, έτσι έκοψε το νήμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καθαρή πρωτιά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και θρίλερ για την δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ με οριακό προβάδισμα Δούκα έναντι Γερουλάνου στο πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή με τον Χάρη Δούκα. Η διαφορά μεταξύ τους είναι περίπου 8,3% και 25.000 ψήφοι. Σπουδαία μέρα για την Δημοκρατική Παράταξη χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τη χθεσινή εκλογική διαδικασία. Με τη δήλωσή του προσερχόμενο στη Χαριλάου Τρικούπη ευχαρίστησε τους πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ, τους συνυποψηφίους του για την αναμέτρηση με πολιτικό πολιτισμό και όσους τον τίμησαν και του έδωσαν την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι έμειναν μόνο 7 ημέρες και το ΠΑΣΟΚ θα βγει πιο ενωμένο και πιο δυνατό. Δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε ο Χάρης Δούκας, που μετά από μία νύχτα θρίλερ πέρασε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Ο κύριος Δούκας ευχαρίστησε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που πήγαν στις κάλπες και όπως ανέφερε η επόμενη ημέρα βρίσκει ισχυρό το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες να ψηφίσουν την επόμενη Κυριακή για να γυρίσει σελίδα η παράταξη, καθώς το 70% ζητά αλλαγή της ηγεσίας, γεγονός που στέλνει ένα ηχηρό και καθαρό μήνυμα. Λοιπόν, ξανά στα δικά μας, ο έντονος διαπληκτισμός και ανταλλαγή εχμών μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Ηλία, και του βουλευτή του ΔΣ, Χάρη Γεωργιάδη, σημάδεψε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε μισθούς και συντάξεις από την 1η Οκτωβρίου του 2024. Ο κ. Ηλίας υπέδειξε ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα οφείλουν να επιδείξουν σεβασμό και να λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης των συντεχνιών με την κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, η πλειοψηφία των βουλευτών είχαν εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για την καθολική παραχώρηση αυξήσεως στους κρατικούς υπαλλήλους, με τον βουλευτή του Δυσίου, Νούφριο Κουλά, να δηλώνει ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το υπό εξέταση νομοσχέδιο.
Ο βουλευτής του Οδυσσίου, κ. Γεωργιάδης, απάντησε στις αναφορές, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο σύστημα που καθιερώθηκε εδώ και δεκαετίες είναι αυτό που οδήγησε στον οικονομικό εκτροχιασμό. Ανέφερε επίσης ότι οι μισθοί στο δημόσιο από το 2017 μέχρι και το 2023 αυξήθηκαν κατά 35-40% λόγω και της ΣΑΤΑ και των προσαυξήσεων. Ενώ διερωτήθηκε η αν αύξηση του 1,5% στους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων συνάδει με το προσχέδιο του διαπιστώσεως του ΔΝΤ, το οποίο διεξάγει μελέτη για το κρατικό μισθολόγιο. Τους βάλαμε να κάνουν αυτή τη μελέτη, έτσι. Απαντώντας, ο κ. Ηλιάκης έφρασε την έκπληξή του για την τοποθέτηση του βουλευτή του ΔΣ για το εργασιακό σύστημα, που έχει πει ότι οδήγησε στην χρεοκοπία πριν, οι αναφορές είχαν να κάνει με το 2013, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη συζήτηση μπήκε και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΙΔΗ, Στράτης Μαθαίου. Επανέλαβε ότι συμφωνήθηκε να δοθεί οριακή γενική αύξηση στους κρατικούς υπαλλήλους μετά από 15 χρόνια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για στήριξη των υπαλλήλων της μεσαίας τάξης. Εξάλλου, λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας ερώτηση που τέθηκε στην προηγούμενη συνεδρία από τον βουλευτή των οικολόγων Σταύρο Παπαδούρη, ανέφερε ότι οι μέσες μηνιαίες απολαβίας για το 2023 ανήλθα στις 2.360 ευρώ. Πρόσθεσε ότι το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων που οι μηνιαίες απολαβές του είναι κάτω από το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στο 44%. Μεγάλη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, σε αυξήσεις για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Χάρης Γεωργιάδης διατέλεσε και Υπουργός Οικονομικών, γνωρίζει τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι ζητήσαμε από το ΔΝΤ, αυτό βγήκε προς τα έξω, να κάνουν και αυτή τη μελέτη για το κρατικό μισθολόγιο. Και έτσι, αντί να δουν τα δεδομένα, γιατί τράβηξαν αυτοί του ΔΝΤ, ήρθαν και αποφάσισαν αυξήσεις. Και τώρα γίνεται έντονη συζήτηση στην Βουλή. Μεταξύ του ΔΣ ήταν σήμερα και της ΣΕΚ. Γενικά υπάρχει ενόχληση και από πλευράς των κομμάτων. Θα δούμε την συνέχεια για αυτό το θέμα στις επόμενες μέρες, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο οδηγός αυτοκινήτου 57 ετών που προκάλεσε σύγκρουση 5 οχημάτων στην περιοχή της Λάρνακας βρέθηκε να οδηγεί με σχεδόν 7-πλάσια αλκοόλ από την κανονική. Όπως αναφέρει η αστυνομική ανακοίνωση, όχημα που οδηγούσε ο 57χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέγκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου οχήματος. Ακολούθησαν συγκρούσεις με άλλα 3 οχήματα, με αποτέλεσμα ο 57χρονος και άλλα 2 πρόσωπα να διακομιστούν στο νοσοκομείο Λάρνακας. Ο οδηγός, που υπέστη κάταγμα στο χέρι, κρατήθηκε για νοσηλεία και υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με ένδειξη 145 μικρογραμμάρια αντί 22, που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Μάλιστα, οδηγούσε μεθυσμένος, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια, με μια λέξη. Μεθυσμένος. Υπόθεση ρατσιστικής επίθεσης και ληστείας εις βάρος 2 νεαρών ειδών διανομέων φαγητού διερευνάει η αστυνομία στη Λεμεσό, η οποία συνέλαβε 2 νεαρούς ηλικίας 19 και 21 ετών. Είναι ύποπτη για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, επίθεσης και παράβασης του νόμου για τον ρατσισμό. Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στην περιοχή στα κάτω πολεμίδια. Οι 2 ειδοί δέχθηκαν επίθεση από περίπου 15 νεαρούς, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι τους χτύπησαν και τους έκλεψαν 300 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Αυτά. Και πάμε να δούμε τις εξελίξεις με τον Δραπέτη, τον Ισοβίτη, την κράτηση του 26χρονου φερόμενου συνεργού του Ισοβίτη, που είχε δραπετεύσει, διέταξη του Παρχιακού Δικαστήριου Πάφου, μέχρι την ενάρξη εκδίκασης υπόθεσης από το ομώνυμο κακουργιοδικείο Πάφου, που θα συνεδριάσει στις 22 Οκτωβρίου. Την περασμένη Παρασκευή, όταν είχε αποφασιστεί η παραπομπή στο κακουργιοδικείο, ο δικηγόρος του υπόπτου είχε ζητήσει, όπως ο πελάτης του, αφαιθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη. Ο 26χρονος αντιμετωπίζει τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, το αδίκημα της παροχής συνδρομής για τη διαφυγή προσώπου που τελούσε υπονόμιμη κράτηση, καθώς και το αδίκημα της ανυπακοής σε νόμιμες διαταγές. Από αναβολή σε αναβολή το ξεκίνημα της δίκης για το ρεπορτάζ του Αλτζαζίρα και τα χρυσά διαβατήρια, κυρίες και κύριοι. Ακροματική διαδικασία ορίστηκε τώρα για τις 13 Ιανουαρίου του 2025.
Στην επί της ουσίας ακροαματική διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει στις 13 Ιανουαρίου του 2025 η διαδικασία της ποινικής υπόθεσης που αφορά τόσο στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera όσο και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατεξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών βάσει του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Νικολάτου. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Σιλούρης, ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζοβάνι και εκ των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας του κ. Τζοβάνι. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα συνωμοσίας για καταδολίευση της δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του νόμου που κυρώνει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του μόνιμου κακουργείου δικείου Λευκωσίας, το οποίο αποφάσισε την εκ νέου αναβολή της διαδικασίας, αφού η κατηγορούσα αρχή ανέφερε πως εκκρεμεί η παράδοση στην υπεράσπιση της λίστας τεκμηρίων, η οποία διαβεβαίωσε εντός 10 ημέρου θα τους παραδοθεί. Υπενθυμίζεται πως ο δικηγόρος Ανδρέας Πιτάτζης, ο οποίος ήταν ένας εκ των κατηγορουμένων, απαλλάχθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2023 από το κατηγορητήριο, ωστόσο πλέον εκπροσωπεί άλλο κατηγορούμενο. Σημειώνεται ότι για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Την έναρξη του διαλόγου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου σε συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και κοινωνική αναγκαιότητα. Ο διάλογος θα διεξαχθεί στη βάση τριών πυλών, των κοινωνικών ασφαλίσεων και του συνταξιοδοτικού, των ταμείων προνοίας και των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων ασφάλισης. Συγχωρείτε. Ο κ. Παναγιώτου τόνισε ότι στόχοι της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων, ο ορθολογισμός της επενδυτικής πολιτικής, η αξιοποίηση των ισχυτικών ασφαλιστικών πυλών και η επέκταση της δυνατότητας ιδιωτικής ασφάλισης με έμφαση στην ανάπτυξη ασφαλιστικής κουλτούρας. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι στα σύνορα όσον αφορά την ιατρική, κυρίες και κύριοι. Στους Αμερικανούς επιστήμονες Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούφμεν απονεμήθηκε το μεσημέρι το φετινό Νόμπελ Ιατρικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής που απένει με το Νόμπελ, είναι βιολόγοι οι δύο επιστήμονες, το βραβείο δίνεται για την ανακάλυψη του microRNA και το ρόλο του στη γονιδιακή ρύθμιση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής κάνει λόγο για μια ρηξικέλευθη ανακάλυψη, η οποία αποκάλυψε μια εντελώς νέα διάσταση στη ρύθμιση των γονιδίων. Οι δύο επιστήμονες ανακάλυψαν έναν ρυθμιστικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται στα κύτταρα για τον έλεγχο της γονιδιακής δραστηριότητας. Εμείς αυτά τα RNA και τα microRNA τα έχουμε έτσι μάθει μέσα από τα εμβόλια RNA. Θυμάστε, με τον κορονοϊό έγιναν μεγάλες συζητήσεις και γίνονται. Μας έχουν βάλει και εμάς σε αυτό το οποίο σήμερα ήδη έχουν εξασφαλίσει αυτό το Νόμπελ ιατρικής. Μέχρι τώρα ξέραμε το RNA. Αυτή μπήκα σε μια διαδικασία να ερευνήσω και πέτυχαν να ανακαλύψουν το microRNA και το ρόλο του στη γονιδιακή ρύθμιση. Θα πρέπει να κάνουμε συζήτηση, να δούμε τι συγκεκριμένα είναι αυτό και τι όφελος θα έχει όσο αφορά την υγεία των ανθρώπων. Αν μπορεί να εντοπιστεί κάτι συγκεκριμένα που αφορά τα γονίδια και μπορούν να δοθούν έτσι θεραπείες σε ασθένειες που ως τώρα είμαστε στο περίπου. Θα δούμε. Ένα μήνα πριν τις αμερικανικές εκλογές, η κόντρα των δύο υποψηφίων, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη και γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, βγαίνει εκτός πολιτικών ορίων. Το θέμα των αυλώσεων συνεχίζει να τροφοδοτεί το διχασμό ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, με τις επιθέσεις να λαμβάνουν και προσωπικά χαρακτηριστικά. Και κόντρα σε όλο αυτό είναι και οι δηλώσεις, οι συνεντεύξεις που δίνει και η κυρία Μελάνια Τραμπ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε διελκυστίνδα για γερά νεύρα εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση Χάρις Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. 30 ημέρες πριν τις εκλογές, οι δύο υποψήφοι πρόεδροι επικεντρώνονται στην κρίσιμη δεξαμενή των αναποφάσεων των ψηφοφόρων και στις πολιτείες κλειδιά. Κατά την προσφυλή τακτική του, ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί από το Wisconsin την ευφυΐα της αντιπάλου του. Με την Κάμαλα Χάρις να παραμένει ψύχρεμη στον πολιτικό της λόγο και να επιδίδεται σε μπαράζ τηλεοπτικών συνεντεύξεων.
And she's worse than Biden, in my opinion. First of all, I think Biden is actually far more intelligent, if you can believe that. Can you believe? I think he's more intelligent than she is. This election, your identity has been called into question many times. Your opponent has called you crazy, weak, fake, and dumb. How does that affect you? I think it's really important not to let other people define you. And usually those people who will attempt to do it don't know you. Η Καμαλά Χάρις δέχεται αήθη χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και από βουλευτή των Ρεπουμπλικανών για το γεγονός ότι δεν έχει παιδιά. So my kids keep me humble. Unfortunately, Kamala Harris doesn't have anything keeping her humble. Κεντρικό ζήτημα στο προεκλογικό σπριντ Χάρις Τραμπ είναι το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις. You're telling a survivor of a crime of a violation to their body they don't have a right to make a decision about what happens to their body next, which is immoral. Αποστάσεις από την πολιτική που στηρίζει ο σύζυγός της στο ζήτημα των αμβλώσεων παίρνει και η Μελάνια Τραμπ. He knew my position and my beliefs since the day we met. I believe in individual freedom. I want to decide what I want to do with my body. I don't want government in my personal business. Ανήμερα της θλιβερής επετείου του ενός χρόνου από την θηριωδία της Χαμάς στο Ισραήλ, αμφότεροι υποψήφοι παρίστανται σε τελετές μνήμης των θυμάτων. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Με αξιόπιστο δίκτυο και 100% πληθυσμιακή κάλυψη, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ζήσε τη ζωή όπως της αξίζει στο Full. Όταν έχεις μαζί σου το αξιόπιστο δίκτυο, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Απόψε καιρός είναι κυρίως εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βόρεια, δυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός είναι κυρίως εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρεια-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ. Με αξιόπιστο δίκτυο και 100% πληθυσμιακή κάλυψη, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ζήσε τη ζωή όπως της αξίζει στο Full. Όταν έχεις μαζί σου το αξιόπιστο δίκτυο, τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος του δελτίου μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.